Γεια σας. Καλημέρα, είμαστε. Τι κάνετε, καλά είμαστε. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Σήμερα λίγο περισσότερη δροσιά έχουμε. Τι είπατε ότι? Περισσότερη δροσιά έχουμε. Καλά είμαστε. Όχι, νομίζω σχεδόν ίδια είναι. Θα συγκρίσω με χθες. Σας καλώς σας βρήκα. Δόξα τω Θεώ, εσείς. Τι είμαστε, τι γίνεται. Α, και συμμαθητές κιόλα. Σημασία έχει σαν παιδί είναι πως μεγαλώνουμε. Όχι μόνο αυτά που έχουμε βιώσει, είναι όταν όσο μεγαλώνουμε, να μπορούμε να μεγαλώνουμε σωστά. Να γνωρίζετε ότι οι αδελφοί Λουκανιδαίοι του ποδοσφαίρου, της δόξας και του Παναθηναϊκού βγήκαν από εδώ. Ο Αντώνης ο Καζαντοβασίλης του Ολυμπιακού βγήκε από εδώ, από το κέντρο. Τώρα, μικροί μας μαθητές πηγαίνουν στις ομάδες. Έχω ένα φίλο μου που είναι εδώ μαζί μας. Που μου είχε πει, αλλά δεν ήξερα ότι είχε μεγαλώσει ορφανοτροφείο. Και σήμερα το πρωί που μου λέει, αλλά έχω μάθει να πάω στο ορφανοτροφείο, θέλω να έρθω κι εγώ, μου λέει. Και είχε μεγαλώσει και τόσο μέχρι τα 7 του, βέβαια. Ήταν πολύ μωρό. Δεν είχε και πλήρες την στήριξη του Δήμου, έτσι δεν είναι? Δήμαρχε μου. Σας κοιτάω εγώ. Προηγουμένως όμως επέφυγε ο Δήμαρχος να πει ότι είμαστε συμμαθητές. Υπάρχει και καλή συνεργασία και οι σχέσεις πέρα από την διαπροσωπική που 6 χρόνια μαζί μας ήταν στο σχολείο με τον Ξενοφών. Ο καλύτερος μαθητής. Α, ήταν ο καλύτερος. Αν εφ' εξετάσεων μπήκε στην παραγωγική. Φέτος έχουμε το συντριβάνι που έχουμε εκεί των ευχών ότι χρήματα θα μαζευτούν, θα είναι για το κέντρο. Και αυτό που μπορέσαμε να κατορθώσουμε είναι τη γραμμή αγάπης που έχει η Μαρή Κυριακού. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, ότι δεν πρέπει να κατεβάσουμε το κεφάλι, χαμόγελο. Έστω, μα είναι το, εδώ η παρουσία μας στο κέντρο, είναι η Ονειρούπολη, είναι να βλέπουν λίγο τα ευχάριστα. Εγώ θέλω να μάθω από τα πιο μικρά παιδιά, γιατί τα μεγάλα τα παιδιά φαντάζομαι ότι σπουδάζουν ήδη και έχουν πάρει ένα δρόμο. Θέλω να μου πούνε τι θέλουν να κάνουν όταν θα μεγαλώσουν. Εγώ θέλω να δουλεύω στα πλοία, στα πεζάρια. Αλήθεια, ωραία δουλειά αυτή. Ως μηχανικός φαντάζομαι. Μπράβο. Εσύ. Ηλεκτρολόγος θα γίνεις εσύ. Είδες, έχουμε και ένα ποδοσφαιριστή. Και εσύ ποδοσφαιριστής. Και το χτύπησες. Και εγώ το ίδιο. Ποδοσφαιριστής. Ωραία, έχουμε και να κάνουμε ομάδα. Δάσκαλος οδηγών. Δάσκαλος οδηγών. Δεν έχω πάρει δίπλωμα ακόμη. Θα περιμένει. Άρα θα έρθω. Αυτή έχει φύγει, έφυγε από χτες το βράδυ. Πήγε στη Θεσσαλονίκη γιατί είχε άλλη δουλειά να κάνει, να φύγει πρωί-πρωί και δεν έμεινε στην Δράμα. Είναι πάρα πολύ καλή χορεύτρια. Δεν υπάρχει πιο καλή χορεύτρια. Το κλείσε εκεί με τα μαύρα. Παιδιά, δεν θα χωρέσουμε όλοι μέσα. Περίμενε να δω το δωμάτιο και έρχομαι. Αυτό είναι το δωμάτιο. Όλο αυτό δικό σου. Ναι, ναι. Μόνο δικό σου. Όλες αυτές οι κοπέλες. Όχι, δεν είναι μόνο δικό. Και εσύ είναι αυτές οι κοπέλες. Πίσω. Άλλη. Α, εσύ είσαι, γεια! Λέω, ποιες είναι, αλλά είναι οι ίδιοι οι κοπέλες όσοι καταλαβαίνεις. Λέω και εγώ πόσες κοπέλες έχεις στον τοίχο, καλέ. Θα και εγώ θέλω. Έτοιμοι. Θα μου γελά. Βουμ. Ε, όλοι από την πτώση. Θα φτάσουμε. Ποια πήρες? Με κάπα. Κοπέλα σου ή φίλια? Και τα αγόρια κάθε φορά που θα λέτε γυναικείο όνομα, εγώ θα ρωτώ τι σχέση έχει με την κοπέλα, να ξέρετε. Έλα, μάμα. Έλα, φάνης. Και για ένα φίλο μου. Φίλο μου. Ναι. Ζαχαρίας. Κολλαβαίνει τώρα μόνο. Εντάξει, τέλεια. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για το έργο σας. Αγόρι μου! Θες και εσύ φυλάκι, ε! Πες τη ρί! Πότε θα με πάρεις? Πότε θα με πάρεις? Δεν έχουμε κάρτα τέτοια. Έχουμε σταθερό! Ναι, ναι. Να σου δώσω μια γαλίτσα.